Κύριε Μαρουστάκη, θέλω να πούμε σε εσάς, εσείς δέχεστε κριτική πάλι από τα υπόλοιπα κόμματα στην πολιτική, ότι ουσιαστικά διευκολύνετε την κυβέρνηση. Με την Εξεταστική Επιτροπή, της δώσατε ένα διέξοδο να πάει, να κρατήσει διαδικασία έτσι όπως την κράτησε αυτούς τους τρεις μήνες που κράτησε η Επιτροπή, και τώρα να λέει κλείσαμε, πάμε να βγάλουμε πορίσματα. Ενώ θα έπρεπε, λέει, να πάτε σε προανακριτική επιτροπή και εκείνα. Γιατί σας κατηγορούν ότι διευκολύνετε την κυβέρνηση? Καταρχάς, να πούμε, και είναι θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή, ότι παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει αυτή την ιστορία, μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή αναδείχθηκαν θέματα και προβλήματα τα οποία, αν δεν υπήρχε η Εξεταστική, δεν θα βγαίνανε στην επιφάνεια. Άρα, νομίζω ότι είναι έολη αυτή η μορφή κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι αν θέλετε συνηγορεί στη συγκάλυψη, στην δεν ξέρω πώς, το βόλεμα της κυβέρνησης. Αυτό πραγματικά δεν στέκεται πουθενά και δεν υπάρχει καμία αιτιολογία, και κάθε τεκμηρίωση η οποία προσπαθεί να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση είναι εκ του πονηρού. Για παράδειγμα, βγήκαν συμπεράσματα ότι δεν λειτουργούσε κανένα assist, κανένας αυτοματισμός κατά την στιγμή αυτού του τραγικού ατυχήματος, και σε συνδυασμό τώρα με το πολύ μειωμένο προσωπικό, ήταν το 1/3 από τα οργανογράμματα, και μάλιστα παλιά οργανογράμματα, την εντατικοποίηση της εργασίας σε αυτόν τον τομέα. Όλα αυτά τα στοιχεία βγήκανε μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Άρα λέτε ότι είχε αποτέλεσμα αυτό που προτείνετε? Βεβαίως, και το κυριότερο από όλα, το κυριότερο, ότι η Τρένοσέ είχε διασπαστεί σε ανταγωνιστικές εταιρείες μέσα από το νομικό πλαίσιο που βάζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για γρήγορα τρένα και με μεγάλη χωρητικότητα, χωρίς να παρέχονται συστήματα ασφάλειας, βγήκαν μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Επίσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανέδειξε και την προσπάθεια της κυβέρνησης, αποτρέποντας τους εμπειρογνώμονες που οι ίδιες οικογένειες των θυμάτων έβαλαν, απέτρεψε από το να έρθουν στην Επιτροπή. Άρα έγινε μια συνειδητή προσπάθεια από την κυβέρνηση. Το αναδεικνύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το στυλιτεύει. Να μην βγουν όλα τα στοιχεία τα οποία θα φώτιζαν αυτή την ιστορία όσο είναι δυνατόν να φωτιστούν. Η πολυδιάσπαση των εταιριών, των τρένων, των ΣΕ και τα λοιπά, είναι υπαίτια του δυστυχήματος? Είναι πολιτική εκτίμηση αυτή? Άλλο πολιτική εκτίμηση, δεν καταλάβω. Πώς το είπατε? Ότι η Τρένοσέ διασπάστηκε και δεν ήταν θέμα αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η διαδικασία είχε αρχίσει και παλιότερα σε ανταγωνιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν συνεργάζονται. Οι εταιρείες δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Η μία εταιρεία είχε αυτό συστήματα, η άλλη δεν είχε συστήματα. Ακριβώς. Καθυστερούσαν, πηγαίναν σε ενστάσεις μία με την άλλη, και όλο αυτό οδήγησε στο να μην έχουμε διεκδίκηση. Από τις τοποθετήσεις μέχρι τώρα, πιθανό να δημιουργείται μία σύγχυση για τον ρόλο Εξεταστικής και Προανακριτικής Επιτροπής. Δεν θέλησα να διακόψω την κυρία Αποστολάκη στην τοποθέτησή της και τη μορφή της, βέβαια, απέναντι στο ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος τη στιγμή που κατέθεσε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η Εξεταστική Επιτροπή. Να ζητά πολιτικές ευθύνες. Η Εξεταστική Επιτροπή που κατέθεσε η αντιπολίτευση και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και στήριξε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Δίνεται η δυνατότητα για την εξέταση σε βάθος χρόνου και των ποινικών και των πολιτικών ευθυνών. Αντίθετα, η προανακριτική, την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν την υποτιμά. Γίνεται για συγκεκριμένα πρόσωπα. Γίνεται για συγκεκριμένα πρόσωπα, πολιτικά. Αλλά αν απορριφθεί αυτή η προανακριτική επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, μπαίνει ένας φραγμός στο να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης, και έτσι κλείνει μια ιστορία, κλείνει μια, αν θέλετε, ένα κανάλι διερεύνησης αυτής της υπόθεσης. Αυτό πρέπει να είναι σαφές για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Η προανακριτική είναι ποινικές ευθύνες αφορά, πιθανές ποινικές ευθύνες. Άρα λοιπόν η προανακριτική είναι αυτή η οποία και λέτε ότι αν η κινείται στην κατεύθυνση της συσκότησης και όχι Εξεταστική Επιτροπή. Η ακρίβεια την οποία βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά δεν είναι μια αποτυχία της κυβέρνησης σε μια προσπάθειά της να την ελέγξει. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και αυτή η πολιτική προφανώς δεν αλλάζει
με τα θολά μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και επίσης την ακρίβεια αυτή δεν μπορούμε να τη δούμε ξεκομμένη από το υπόλοιπο οικονομικό περιβάλλον, για παράδειγμα της φορολογίας που βιώνουν σήμερα τα νοικοκυριά και οι Έλληνες εργαζόμενοι. Μόνο ένα στοιχείο, δύο θα σας πω, ότι το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε στα 2.122.000.000 ευρώ. Η πρόβλεψη ήταν για 1.118.000.000. Σημαίνει 1% ελληνική στατιστική αρχή. Όχι, λέω, πού προκύπτει, και πού προκύπτει το επίπεδο. Ένα δισεκατομμύριο επιπλέον φόροι για τα λαϊκά νοικοκυριά. Το 15% και το 5% και το 10% αλήθεια αυτό θα σώσουν τους εργαζόμενους. Επίσης τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 6,549 δισεκατομμύρια παραπάνω κατά 825 εκατομμύρια. Διανοείστε τι τσάκισμα πέφτει στα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό η κυβέρνηση πάντως το λέει αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Ανάπτυξη το να τσακίζουν τα νοικοκυριά. Βεβαίως με τη λογική της κυβέρνησης στην ανάπτυξη, γιατί στην η ακρίβεια κάποιους ευνοεί και κάποιους τσακίζει. Για να δούμε λοιπόν, γιατί είπα ότι είναι πολιτική της κυβέρνησης. Ποιους ευνοεί? Τους μεγαλοεπιχειρηματίες παραγωγούς, τα σούπερ μάρκετς και όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Ποιους τσακίζει? Δεν θα την δώσω εγώ, ας δώσουν την απάντηση οι τηλεθεατές σας. Με αυτά λοιπόν τα στοιχεία, τον Ιανουάριο η μεγαλύτερη της αυξήσης τιμών στα τρόφιμα ήταν ελαιόλαδο 67,5% αύξηση, τα λαχανικά 14,5%, τα φρούτα 15%. Μην πάμε δηλαδή να συνεχίσουμε αυτή την ανάγνωση, γιατί εμείς τη λέμε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στο κανάλι, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά νοικοκυριά το ζουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Άρα λοιπόν ας μην κοροϊδεύει η κυβέρνηση τον εργαζόμενο λαό και τα νοικοκυριά αυτά, γιατί δεν πιάνει πλέον ούτε τα ΠΑΣ τα οποία προαναφέρθηκαν έφεραν αποτέλεσμα ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, τώρα κύριε Καγούν, αν η κυβέρνηση μεθαύριο σε ένα μήνα, παρότι είναι πίσω, εγώ να συμφωνήσω με την κυρία Αποστολάκη, είναι πίσω στην ιστορία της ακρίβειας, το είπε και η κυρία Ξενογεννακοπούλ, το λένε όλοι στην ουσία, τώρα το λέει και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αλλά είπατε τώρα για τα ουσιαστικά είναι φορολογικά έσοδα, γιατί να πούμε και μια κουβέντα τώρα. Άμα έχει φορολογικά έσοδα, να δούμε πώς είναι. Το θέμα είναι αν αύριο η κυβέρνηση ένα μήνα, επειδή θα πλησιάζουν και οι ευρωεκλογές, πει δίνω κάτι παραπάνω σε έναν βαθμό στους χαμηλοσυνταξιούχους και στους χαμηλοαμοιβόμενους. Αυτό δεν θα είναι μια αναδιανομή? Πόσα χρόνια τους τσακίζει. Εντάξει. Άρα λοιπόν, okay, το να έχεις πάρει αυτή τη στιγμή ό,τι έχουν και δεν έχουν και να τους δώσεις δύο ψίχουλα προφανώς και δεν εξισώνει. Μάλιστα. Το επίπεδο το οποίο αναλογεί λοιπόν, σε ανθρώπους που εργάζονται και μαζί με μια ερώτηση.